Λοιπόν, αυτά αναμένεται να τα δούμε στην πράξη. Αυτό το οποίο όμως εγώ θέλω να ξεκινήσω. Δεν θα τα δείτε στην πράξη, κύριε Καλλιδιώτη, επισήμως. Να μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, αλλά θα διαρρεύσουν. Εμείς θα τα μάθουμε πάντως. Όταν θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε στον κόσμο. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Απλά το ζήτημα είναι ότι σε τι κατάσταση ψυχολογική θα βρίσκεται ο κόσμος. Την περίοδο δηλαδή που προηγήθηκε τις επισκέψεις του Ερντογάν, όλη αυτή την περίοδο, έτσι, εκτός από τους γνωστούς καλοθελητές του κατευνασμού, είχαμε και εκείνους που λειτουργούν ως διάβλοι πλήση εγκεφάλου του ελληνικού κοινού. Όταν επί καθημερινής βάσεως πλασάρεται ο Ερντογάν ως ένας ηγέτης που ναι μεν όλο βρίσκεται σε δεινότερη θέση, αλλά εν τέλει ισχυροποιείται και δεν φθήρεται, τότε το αποτέλεσμα, κύριε Σαχίνη, είναι ότι στο ελληνικό κοινό δημιουργείται ένας ανθρωπότυπος μπερδεμένος που αν του παρασαριστεί μια λύση καζάν-καζάν θα την αποδεχθεί ως ανακούφιση. Και επειδή το είπατε προηγουμένως και σας άκουσα και συγχαρητήρια που το είπατε, αυτό για να έχουμε και μια πρώτη αποτίμηση τι σημαίνει, τι σημαίνουν Τούρκοι επενδυτές σε κανάλια με τηλεοπτικές άδειες, αλλά και να έχουμε και υπόψη τι σημαίνει τουρκική οικονομική διείσδυση σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Διότι ωραία είναι αυτά περί θετικής ατζέντας, όλα αυτά τα οποία προβάλλονται, λες και θα περάσουν όλα αυτά ανέμακτα και όλα θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα κυλήσει καλά η συνάντηση, αλλά και η οικονομική διείσδυση δεν είναι κάτι το μικρό. Δεν είναι κάτι το ασήμαντο. Δεν σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες οι Τούρκοι δεν βρίσκονται σε άμεση αγαστή συνεργασία με το καθεστώς Ερντογάν. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς δεν θέλουμε να προβάλλουμε στην Ελλάδα εθνικό καπιταλισμό ότι οι Τούρκοι δεν το κάνουν. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Θέλετε να πω και το άλλο. Βεβαίως. Γιατί δεν το έχει αναφέρει κανένας. Θα συζητηθούν και ζητήματα παιδείας. Σωστά. Σωστά. Εμείς τα παιδιά μας προβάλλουμε μέσως πλην σαφώς, για να μην πω αμέσως, την αποεθνικοποίηση της ελληνικής παιδείας στη βάση του αυτοκτονικού εθνοαποδομητικού πλαισίου της καταστρατήγησης των συλλογικών ταυτοτήτων. Φαντάζομαι ότι οι ακροατές μας έχουν υπόψη τους ότι οι απέναντι όχι απλά δεν πράττουν τα ίδια, αλλά ενισχύουν την πολιτισμική αυτοπεποίθηση της χώρας τους στο πλαίσιο μιας νεοαυτοακροτορικής προώθησης που χρειάζεται και πολιτισμική επένδυση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε, είπα να συζητήσουμε, αλλά δεν γίνεται να συζητήσουμε, αλλά θα μείνω εδώ. Κοιτάξτε, επειδή ένα από τα πακέτα τελικά έγινε ελληνοτουρκικό θέμα, θα είναι η μετανάστευση προσφυγιά. Θέλω να σας πω το εξής. Στη συνθήκη του 1994, επειδή είναι των ημερών, μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας, κατόπιν επιμονής των Ιορδανών, το άρθρο 2 παράγραφος 6 προβλέπει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται ακούσιες μετακινήσεις προσώπων με τρόπο που να βλάπτει δυσμενώς την ασφάλεια οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 29 χρόνια μετά, τον Οκτώβριο του 23, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν δημόσια, όχι την ευαρέσκειά τους για τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες, αυτό το κάναν, διαστόματος Μπλίνκεν, ότι υποστηρίζουν την επιμονή Αιγυπτίων και Ιορδανών να μην δεχτούν μαζικά Παλαιστινίους στα εδάφη τους. Αντίστοιχη δήλωση Μπλίνκεν για την Ελλάδα δεν βρήκα, παρότι ο αρμόδιος υπουργός τον Οκτώβριο δήλωνε ευχαριστημένος για τη μείωση των ροών ως αποτέλεσμα της καλύτερης συνεργασίας με την Τουρκία. Το λέω αυτό διότι τι ακριβώς πρωτόκολλο θα υπογράψουμε στο μεταναστευτικό με μικτές επιτροπές ελέγχου της μετακόμισης? Πριν πάμε στο μεταναστευτικό θα πάω, απλά θέλω να πω για αυτό το οποίο είπατε για την ΣΥΠΑ και για τον ξένο παράγοντα. Λοιπόν, το σκέλος των ειρηνικών συνομιλιών τώρα και της θετικής ατζέντας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο επικοινωνιακά πλασάται από τον Ερντογάν ως μια μορφή αντισταθμίσματος στο βάρος που έχει ρίξει τη Μέση Ανατολή και στην ευθεία υποστήριξη της Χαμάς. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία είναι το μαχικρή χέρι της Ευρασίας, έτσι η απόλυξη της βούλησης των σχεδίων των ευρασιατικών δυνάμεων ώστε να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός που επιχειρείται από τους δυτικούς απέναντι στο χερσαίο τμήμα της Ευρασίας.
Λοιπόν, ο ξένος παράγων δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Εμείς, ή κάνει ότι δεν το αντιλαμβάνεται. Εμείς αυτό δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη. Έκπληξη πρέπει να μας προκαλεί το γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι, όχι απλά δεν έχουμε καταφέρει με την επιχειρηματολογία μας να σύρουμε τους δυτικούς, αλλά μάλλον προχωρούμε ως εθελόδουλοι χωρίς κανένα στρατηγικό σχέδιο. Τα γενικά και τα όριστα του τύπου είναι πάντοτε καλό να υπάρχει συνεννόηση με τη γείτονα και πάντως οπωσδήποτε μας υφέρει πάντα να μιλάμε. Είναι ιστορίες για αγρίους. Αντιθέτως, σε περιόδους που είναι δύσκολες για την Τουρκία, όπως είναι γιατί ο Ερντογάν το θεωρούσε υποχρέωση στα στρατηγικά του σχέδια να στηρίξει τη Χαμάς, έτσι, πρέπει να χρησιμοποιούμε επιχειρηματολογία και καμπάνιες για να αναδείξουμε τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας. Εμείς όχι μόνο δεν το πράττουμε αυτό, αλλά πάντοτε σαν καλά παιδιά δίνουμε το χώρο και το βήμα ώστε να βρει μια σανίδα σωτηρίας. Τι καταφέρνουμε δι' αυτού του τρόπου? Να ενισχύουμε την επιχειρηματολογία εκείνων των μυστήριων κύκλων που θεωρούν την Τουρκία απολωλώς πρόβατο, που στο τέλος θα έρθει στις τουρκικές αγκάλες του πειμένα, εν το προκειμένο της Δύσεως. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα του μεταναστευτικού, έτσι, τι να πούμε για το μεταναστευτικό, κύριε Σαχίνη? Ο Πρωθυπουργός τόνισε στον Σόλτ στο Βερολίνο. Συγγνώμη, κύριε Καρδιλίκη. Συγγνώμη. Εδώ έγινε διμέρες θέμα. Από θέμα Ευρώπης-Τουρκίας γίνεται διμέρες θέμα. Τι να πούμε, δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς? Το καταλαβαίνετε, δεν είστε? Βέβαια, απλά ξέρετε τι. Θέλω να δείξω αυτήν την απίστευτη ελληνική στάση. Διότι πραγματικά είναι απίστευτη. Θεωρούν το ελληνικό κοινό ότι δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Προχωρούν χωρίς καμία αγκύλωση, χωρίς κανένα, πώς να το πούμε, χωρίς καμία διπλή σκέψη. Και η σχολή του κατευνασμού, η σχολή των γνωστών κύκλων ότι είμαστε καταδικασμένοι ως γείτονες να συμβιώνουμε, επομένως ας παραχωρήσουμε ένα μέρος της κυριαρχίας μας για να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη που ακούγονται αυτά. Ναι. Αυτό το γνωρίζουν, ναι. Οι ακροατές μας. Είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη που ακούγονται αυτά. Στην Ουκρανία υπήρξαν αυτές οι παρενέσεις πριν ξεκινήσει πολεμός. Ξέρετε... Στην Ταϊβάν αυτά λέγονται σε σχέση με την Κίνα. Και άραγε η Ελλάδα από άποψη σχετισμού ισχύως είναι μήπως Ουκρανία ή Ταϊβάν ή η Τουρκία είναι άραγε Ρωσία ή Κίνα? Ξέρετε... Επειδή καλά τα τοποθετείτε, η Τουρκία κάνει τη δουλειά της στην τελική, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και θυμάμαι τώρα ότι εμείς έχουμε τους γνωστούς κύκλους, κύριε Σαχίνη. Ναι, αυτοί οι γνωστοί κύκλοι, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή εδώ πέρα, χτυπάνε αναπεριόδους. Στο σχέδιο Ανάν, ο λόρδος που το συνέταξε, διότι μου διαφεύγει το όνομα. Ο Χάνι. Όλοι, πώς τον είπατε? Ο Χάνι. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, ο Λόρδος αυτός, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι ήταν εν τέλει πολύ φιλοτουρκικό το σχέδιο. Μάλιστα, το είπε. Καθόλου λάθος δεν κάνω. Λοιπόν, και εμείς έχουμε τους ίδιους ανθρώπους που στο σχέδιο Ανάν έβγαιναν και έλεγαν ότι είναι ένα καλό σχέδιο και πρέπει να το υποστηρίξουμε, να επιχαίρουν της αυριανής συναντήσεως ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής της ελληνικής πλευράς για να μπορέσουμε να εστιάσουμε στη θετική ατζέντα με τους Τούρκους. Ναι, αλλά κοιτάξτε... Λοιπόν, και δίνουμε βίζα στα νησιά, δίνουμε την ευκαιρία σε Τούρκους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, δίνουμε την ευκαιρία στην παιδεία να έχει ανταλλαγές σε τι επίπεδο. Σας είχα πει για την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, μόλις είχε σχηματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο, και βλέπουμε τι συμβαίνει με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου μέχρι σήμερα, και δεν θα μείνω εδώ για να μην πω πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, ο κύριος Κερίδης στο μεταναστευτικό πράττει αυτά τα οποία είναι ανίκουστα. Ανίκουστα, αλλά σας λέω ότι αυτά είναι προφανώς πρωθυπουργικοκεντρικές εντολές. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τόνισε στο Σόλτ στο Βερολίνο πως η Ελλάδα επιμένει ότι χρειαζόμαστε αυξημένους πόρους προκειμένου να βοηθήσουμε χώρες όπως η Τουρκία. Τα λέει ευθέως. Να χρηματοδοτήσουμε μια χώρα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που λειτουργεί όπως η Λευκορωσία ή η Κούβα επί Κάστρο,
που εργαλοποιούσαν και εργαλοποιούν την παράνομη μετανάστευση και όχι προσφυγικό φυσικά, όπως καταχαραστικά, λανθασμένα και παράνομα επαναλαμβάνεται. Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν τα συνέδεσα τυχαία, παρότι εσείς είπατε θα τα μάθουμε εκ των υστέρων, επειδή είμαστε σε μια φάση μυστικής διπλωματίας, δεν ξέρω πόσα θα μάθουμε, αλλά δεν τα συνέδεσα τυχαία. Να σας θυμίσω ότι ένας από τους γκουρού των απόψεων προσέγγισης με την Τουρκία, που έχει θητεύσει και κυβερνητικά και μεγάλος θεωρητικός, ο κύριος Ζωζάκης, έχει πει ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια σε κάποια σημεία είναι παράνομη πράξη. Το ξεχνάμε. Και το λέω αυτό. Ναι, ναι, δεν το ξεχνάμε. Μάλιστα. Και το άκουσα στην εκπομπή σας και. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα όμως, προσέξτε. Βγαίνει η εστία σήμερα με τις δικές πληροφορίες και λέει ότι ο Τούρκος πρόεδρος έρχεται, αυτός έρχεται, να θέσει ένα θέμα. 6 μίλια, 12 άντες στην Εύβοια και 2 χωριστά κράτη στην Κύπρο και τέλος. Και λες, εντάξει, αυτός θα το θέσει. Δεν βαριέσαι όμως και να. Οι πληροφορίες είναι της εστίας, μπορεί και να το απαντήσουν, μπορεί και να διαψευστεί. Έρχεται όμως ο Ερντογάν στην Καθημερινή, στη συνέντευξη του Παπαχελά και λέει, Κυριάκο φίλε μου, δεν σας απειλούμε αν δεν μας απειλήσετε. Ας ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών μας. Τι ωραίο που ακούγεται. Ρωτάτε λοιπόν για την υφαλοκρηπίδα, όχι ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα, τέλος πάντων, και την παραπομπή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και τι απαντά? Υπάρχουν πολλά αλληλένδετα προβλήματα που πρέπει να λυθούν εκτός από την υφαλοκρηπίδα. Πρέπει να τα εξετάσουμε ως ένα σύνολο. Δεν είναι σωστή η επιλεκτική προσέγγιση να μιλάμε για ορισμένα θέματα και να μην μιλάμε για κάποια άλλα. Γιατί είναι όλα αλληλένδετα. Όταν προσφεύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη, δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα πρόβλημα πίσω. Κύριε Καλυβιώτη, ο Ερντογάν έρχεται στην Ελλάδα λέγοντας ανοιχτά, θέτε Χαγή, μάλιστα, θα πάμε σε ένα συνυποσχετικό για να οριοθετήσουμε υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ, όπου όμως μέσα εκεί θα υπάρχει ιδιοκτησιακό νησιό να ξεκαθαρίσει. Πώς θα μετρήσουμε τα χωρικά ύδατα? Εμείς λέμε 6, εσείς λέτε έως 12. Τη στρατιωτικοποίηση, καταλάβατε εδώ. Το είπα ανοιχτά, λοιπόν, δεν το κρύβει. Λοιπόν, ναι, ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Φυσικά, έχω διαβάσει κι εγώ. Απλά σας λέω ότι υποτίθεται ότι έχει υποβαθμιστεί η συνάντηση αύριο. Λέω υποτίθεται, έτσι. Ότι θα κάτσει λιγότερες ώρες κτλ. Εμείς υποτίθεται θα συζητήσουμε μόνο για θέματα θετικής ατζέντας. Πάμε τώρα πιο συγκεκριμένα. Το τουρκικό γεωτρύπανο Abdulhamid Han, που σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας έχει ως στόχο να εργαστεί νότια του Καστελορίζου, σε ένα σημείο της αμφισβητούμενης θαλάσσιας περιοχής ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, θα συναντήσει αντίδραση από την ελληνική πλευρά μετά τη συνάντηση, γιατί θα γίνει μετά, υποτίθεται αυτό, σχεδόν αμέσως. Αυτό έχει διακηρυχτεί πριν την επίσκεψη Ερντογάν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, θα πάμε Χάγη, δεν θα πάμε Χάγη. Έχει διακηρυχτεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο ότι θα παραβιαστεί η ελληνική ΑΟΣ, θα δημιουργηθεί τετελεσμένο εις βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της ελληνικής δικαιοδοσίας της ΑΟΣ, και εμείς τι θα κάνουμε τότε? Θα βγει το πολεμικό ναυτικό? Ή θα περιοριστούν οι εναέριες παραβιάσεις τόσο καιρό έχουν περιοριστεί και θα εστιάσουμε στη θετική ατζέντα, επειδή δεν δίνουμε λεφτά να σηκώνονται τα πολεμικά αεροπλάνα ή τουλάχιστον τα ίδια λεφτά? Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα με το... με το... Ο Ερντογάν πάντως... αυτά τα οποία λέει ο Τούρκος πρόεδρος. Τα λέει, δεν τα κρύβει. Τα λέει ανοιχτά. Ότι, και προφανώς για να τα λέει, στο πλαίσιο, λέω εγώ, του πολιτικού διαλόγου που έχουμε εγκαινιάσει πια από τον Οκτώβριο, αυτά συζητιούνται. Δεν τα λέει έτσι. Τα επαναλαμβάνει. Ναι, φυσικά. Μα και ο Φιντάν αναφέρθηκε για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Ομογενής στα Δωδεκάνησα. Το ξανά στη συνέντευξη. Δεν ξεχνάμε αυτά. Στη συνέντευξη στον Παπαχελά. Στη συνέντευξη στην Καθημερινή το λέει. Αυτή που διαβάζουμε σήμερα το λέει για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Το ξαναλέει πάλι σήμερα. Μην το ξεχάσουμε. Έχετε δίκιο. Ναι, ναι. Ομογενείς στα Δωδεκάνησα. Ομογενείς στα Δωδεκάνησα. Και εμείς έχουμε εκδώσει βίζες σε νησιά. Λοιπόν, τώρα τι συζητάμε? Θεσσαλονίκη, Μοσούλη, Ιερουσαλήμ, τις βλέπουμε όπως τις δικές μας πόλεις? Τα πολιτικά και πολιτισμικά σύνορα της Τουρκίας δεν ορίζονται από τα επίσημα σύνορά της? Δηλαδή είναι μια σειρά από δηλώσεις οι οποίες ο Ερντογάν έχει προβεί, οι οποίες φυσικά δεν συνάδουν με τα μέτρα οικοδόμησης, εμπιστοσύνης και τη θετική ατζέντα που θέλει να μας παρουσιάσει η ελληνική πλευρά.
η τουρκική πλευρά ήταν και θα είναι πάντοτε ξεκάθαρη. Εμείς δεν είμαστε ξεκάθαροι και δεν είμαστε τίμοι απέναντι στον ελληνικό λαό, διότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, κύριε Σαχίνη, στην Ελλάδα, το οποίο έχει μία κόκκινη γραμμή, ότι δεν θα χαθεί τυπικά έδαφος στη χώρα για να μπορεί να συνεχίζει να συνεργάζεται με τις παρασιτικές ελίτ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπάμαι που το λέω έτσι απροσχημάτιστα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μία είναι η λύση, την έχει πει ο καθηγητής Μάζης και θα έπρεπε όλοι να την ακούνε. Πρόταση συνυποσχετικού για Χάγη με ένα και μόνο θέμα, να κυρωθεί από την Βουλή μας και να δεσμευτούν όλοι. Όταν η Τουρκία θα το αρνηθεί, πάλι πρόταση για κανονική εκδίκαση, όχι διαιτητική διαδικασία, διότι διαιτητική διαδικασία στο δικαστήριο του Αμβούργου, γιατί και αυτό μπορούμε να... Δεν μπορούμε να πάμε στο Αμβούργο όσο δεν υπογράφει το δίκαιο της θάλασσας στη Τουρκία. Άρα το θεωρεί ότι είναι αναρμόδιο. Αφήστε το, είναι τελειωμένη ιστορία αυτή. Είναι λάθος να επιμένουμε για το Αμβούργο. Είναι λάθος. Να τα λέμε όλα. Διαιτητική διαδικασία, λέω, γιατί κάποιοι λέγανε για διαιτητική διαδικασία να πάμε στο Αμβούργο, το οποίο θα βασίζεται πάνω σε κρυφό συνοποσχετικό επί της ουσίας. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει. Εσείς λέτε μονομερώς να πάμε στο Αμβούργο. Όχι. Λέω ότι εμείς, έτσι, επειδή θα αρνηθεί η Τουρκία και στο Αμβούργο, ναι, φυσικά, μετά θα κάνουμε καταγγελία της Τουρκίας στα διεθνή φόρα, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΕΕ, για την αδιαλαξία της, διακοπή του διαλόγου και παράλληλη έκταση της Κύπρου για εισδοχή στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα έπρεπε να ήταν η κανονική στρατηγική της ελληνικής πλευράς. Αντιθέτως, η στρατηγική της ελληνικής πλευράς είναι ακριβώς η αντίθετη. Ακριβώς η αντίθετη. Λοιπόν, είναι μία σειρά από υποχωρήσεων. Κύριε Καλυβιώτη, ανανοούμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα να συζητήσουμε το άλλο, το τι συμβαίνει στη Δύση, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Αυτό είχαμε προγραμματίσει, αλλά ναι, η επικαιρότητα γινόταν, θα το κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι δική μου δέσμευση αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν κάποια πράγματα. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, κύριε Καλυβιώτη, δεν σας άκουσα όμως να λέτε, λέει, για οριοθέτηση ελληνική με κυπριακή ως μείζον θέμα. Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο και το θεωρώ δεδομένο, κακώς που το θεωρώ δεδομένο, αλλά είναι μείζον εθνικό θέμα και θα έπρεπε να ήταν πάγια. Θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, βασικά, επί της ουσίας, αλλά αυτό είναι πάγιο αίτημα, το οποίο όλοι εμείς που τα λέμε τόσα χρόνια δεν φυσικά εισακούγεται, διότι υπάρχει η φοβικότητα από την ελληνική πλευρά πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Και αυτό είναι δεδομένο. Απλά θέλω να πω και το εξής, ότι η Ελλάδα, έτσι, επειδή συνεχώς κινείται ως δεδομένος εθνικός δρόν, έτσι, θα πρέπει να διδάσκεται στα εγχειρίδια των διεθνών σχέσεων ως ένα εξαιρετικό αντιπαράδειγμα για το πώς δεν πρέπει να κινούνται τα κράτη στην ανακατανομή ισχύως. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η Ελλάδα, όποιος διεθνής αναλυτής δεν το γνωρίζει καλά το ελληνικό υπόδειγμα, θα πρέπει να του το πούμε, να του το δείξουμε, για να καταλάβουμε όλος ο κόσμος πώς πρέπει να κινήσει σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Είμαστε ένα εξαιρετικό αντιπαράδειγμα. Και σας έχω πει και από εδώ, και το έχω πει πολλές φορές, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Γιατί? Διότι όταν δεν μπορείς να επιβληθείς σε ένα τόσο αδύναμο κράτος όπως είναι τα Σκόπια, τους χαρίζεις το όνομα της Μακεδονίας και άλλα διάφορα παραλλήλως που έχεις χαρίσει, δεν έχεις καταγγείλει τις παραβιάσεις που έχει κάνει τόσο καιρό, όταν η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι θα τις καταγγείλει και όταν έρθει η ώρα θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτε περί αυτού. Είναι φυσικό και επόμενο ότι ο διεθνής παράγων εδώ πέρα βλέπει μια χώρα η οποία δεν έχει μια στρατηγική, δεν έχει υψηλή στρατηγική, δεν έχει επιμέρους τακτικές, δεν έχει μια συγκροτημένη στάση στο πώς θέλει να είναι στο διεθνές στερέωμα ένα νέο αυτοκρατορικό, νέο πολυπολικό σύστημα το οποίο έχει αναδυθεί σε όλο τον κόσμο και πατού λαμβάνουν χώρα ανακατανομές ισχύως. Βλέπει λοιπόν την Ελλάδα ως έναν απολύτως αδύναμο δρόντα που οι πολιτικές ελίτες είναι έτοιμες να υποχωρήσουν στη βούληση οποιοδήποτε ξένου. Αυτό είναι. Και αυτό συμβαίνει και προς τα εκεί ετείνεται η πίεση, διότι δεν είναι δυνατόν
να σε πείσει κανένα, αν είσαι ένα εξωτερικό παρατηρητή, ένα εξωγείο, να πει αυτοί υποχώρησαν από του Σκοπιανού, δεν θα υποχωρήσουν από την Τουρκία. 100%. Τελειολογικό είναι αυτό. Δεν μπορούμε το ράμα να τόσο καιρό τα ξανασυζητήσαμε πάλι. Δεν μπορούμε να πιέσουμε προ την αποφυλάκηση, την παράνομη φυλάκιση Μπελέρη, να την καταγγείλουμε και να τον αποφυλακίσουμε. Υπάρχουν τρόποι ώστε να ασκήσει πίεση στην Αλβανία. Δεν το συζητάμε αυτό. Διότι έτσι όπως φημολογείται είναι ότι ο Ράμα έχει την άκρατη πεποίθηση ότι υπό την πίεση των Ευρωπαίων εταίρων μας στο τέλος θα υποχωρήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Πιστεύει ότι θα υποχωρήσουμε εμείς.